τόσο ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυνον αυτήν η Αγία Εκκλησία, η επαρχία, η Ιερά Μητροπόλη, νήσο και πολυτάφτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξαρτών μεταλαμβάνοντας εις τους τούτους σου Αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων, ευλόγησον. Να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου. Και ενώ η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο την εορτή των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου, να ψάλουμε τον Εσπερινό και να τιμήσουμε ιδιαίτερος τον Απόστολο Παύλο, στον οποίο είναι αφιερωμένος αυτός ο ναός. Ακούσαμε πολύ όμορφα από τους καλυφωνιωτάτους ιεροψάλτας μας τη θεολογία μέσα από τα ποίηματα του ύμνους και ακούσαμε την τεκμηρίωση που οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν στοιχειοθετήσει για την εορτή. Του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου. Ο Απόστολος Πέτρος να μην μιλάτε, να προσεύχεστε. Ο Απόστολος Πέτρος κρατάει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, όπως το βλέπουμε αγιογραφημένο δίπλα στην ωραία πύλη. Και ο Άγιος Παύλος, λένε οι πατέρες που έγραψαν τους ύμνους, είναι αυτός που έκανε το μεγαλύτερο κόπο για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος κυκλοφόρησε σε αυτά τα μέρη που πατάμε τώρα 1963 χρόνια πριν. Αγίασε τον τόπο μας και τον ευλόγησε. Χτίστηκαν παλαιοχριστιανικές βασιλικές γύρω στους 50 περίπου. Εγώ σαν επίσκοπος δεν έχω δικαίωμα να μπω μέσα στη βασιλική και να κάνω ένα σπερινό. Δεν με εμποδίζει η αρχαιολογική υπηρεσία. Στέκονται εκεί οι κολόνες, τις βλέπετε, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στον δρόμο. Αλλά συνεχώς βρίσκονται μέσα στον Ιερό Ναό αγελάδες και βόσκου. Για την αρχαιολογική υπηρεσία η αγελάδα να βόσκει μέσα στον Ιερό Χώρο επιτρέπεται. Ο χριστιανός να προσεύχεται απαγορεύεται. Δεν έχουμε κανέναν τίποτα. Αλλά δεν θα σταματήσω να λέω και την αλήθεια, γιατί όπως λέει ο γέροντάς μου, ο Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσο Αμβρόσιος, το ράσο μου είναι μαύρο και δεν πρόκειται να μου το κάνει πιο μαύρο κανείς. Αυτή είναι η πίστη μας. Σας τα λέω αυτά, όχι για να σας στεναχωρήσω, αλλά για να ταρακουνηθούμε όλοι και την ώρα που πάμε να προσκυνήσουμε το λείψανο του Αποστόλου Παύλου που βρίσκεται μέσα στην εικόνα του, να τον παρακαλέσουμε και να του πούμε: Άγιε Παύλε, έχεις περάσει από εδώ, αυτή η εκκλησία είναι δική σου. Κοίταξε λίγο να ζωντανέψεις και εμάς, μήπως μπορέσουμε και συνεχίσουμε κάτι κι εμείς. Να ελπίζετε στο Θεό και να μην παραθεωρείτε τις δυνάμεις που έχει ο καθένας από εσάς. Να μην περιμένετε ότι τα πράγματα θα επιβληθούν. Εμείς θα κάνουμε στο τέλος αυτό που χρειάζεται. Έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια τις δυνάμεις που έχει ο καθένας από τη δημιουργία του, από τον Θεό μέσα. Είδατε, μας τρόμαξε αυτός ο μικρός ο σεισμός. Αυτός ο σεισμός μπορεί να έκανε ανεπανόρθωτη ζημιά και στον Άγιο Νικόλαο και στην Αγία Παρασκευή. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι η Αγία Παρασκευή
βγήκε στο διαγωνισμό, έγιναν ενστάσεις και περιμένουμε το Συμβούλιο των Αθηνών να εκδικάσει τις ενστάσεις για να αρχίσει να υλοποιείται το έργο. Ο Άγιος Νικόλαος έχει τελειώσει όσον αφορά την Ιερά Μητρόπολη. Ο κύριος Βαρκάς με τους συνεργάτες του παρέδωσε ό,τι είναι να παραδοθεί στην περιφέρεια για να κάνει εκείνη τον έλεγχο που πρέπει. Ο κύριος Ηρακλήδης έχει εργαστεί και ο κύριος Σιδερής και έχουν ετοιμαστεί τα πάντα. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, κύριε Δήμαρχε, αλλά θέλουμε περισσότερη βοήθεια και περισσότερη πίεση, γιατί υπάρχει και αυτή η φωνή που λέει η τοπική κοινωνία δεν αντιδρά, οπότε η ΝΑΗ δεν είναι απαραίτητη. Και βλέπετε, μέσα στην τοπική κοινωνία δεν υπολογίζουν ούτε το Δεσπότη, ούτε τους συνεργάτες τους, φαίνεται. Εύχομαι η χάρη του Θεού, με τις μυσιδίες του Αγίου Αποστόλου Παύλου, να μας δώσουν τη δυνατότητα να συμπεριφερθούμε άξια στις προσδοκίες του Αποστόλου και στη μνήμη των πατέρων μας. Αμήν γέννητο.